με τον κύριο Ντάζεμπλουμ που είναι και η κεντρική, γιατί από τη μία πλευρά από χτες υπήρξε ένα κλίμα θετικό και θα λέγει κανείς και μια συμφωνία σε ένα μίνιμουμ επίπεδο ότι πρέπει να κυνηγηθούν οι ολιγάρχες, αυτοί που δεν έχουν πληρώσει ποτέ, αυτοί που έχουν βγάλει τα λεφτά έξω και οι γνωστοί, εν πάση περιπτώσει, που κάθε κυβέρνηση λέει ότι θα τους τα πιάσω και θα τους τα πάρω, αλλά πότε τον ποτόν. Αλλά από την άλλη πλευρά άνοιξαν και άλλα θέματα. Και λέγεται ότι και το δίωρο που υπήρξε συνάντηση, ότι υπήρξαν και διαφωνίες. Το είπε και ο κύριος Σούλτς με έναν τρόπο ότι είχαμε και διαφωνίες. Και ότι υπάρχει ένα ζήτημα με το πρόγραμμα, ότι αν εφαρμοστούν όλα αυτά, θα υπάρχει ένα θέμα με τον προϋπολογισμό και θα πέσουμε έξω. Λοιπόν, Νίκο, να ξεκινήσουμε με σένα και να δούμε πού πάει το πράγμα και με ποια στόχευση. Με βάση ήταν περίεργο αν χθες τη συνάντηση αυτή δεν διατυπώνονταν διαφωνίες. Και δημοσίως έχουν διατυπωθεί. Η προσπάθεια είναι, ξεκινώντας από την ειλικρινή διατύπωση των εκατέρωθεν απόψεων, να υπάρξει μια συμφωνία, το συντομότερο δυνατό, πάνω σε θέσεις που και την Ευρώπη ωφελούν και την Ελλάδα. Ουσιαστικά άρχισε η διαπραγμάτευση χτες. Στην ουσία άρχισε μια ειλικρινής διαπραγμάτευση που δεν υπήρχε τόσο καιρό. Η διαπραγμάτευση αυτή βεβαίως έχει πολλά στοιχεία. Το θέμα του δημόσιου χρέους, η μείωση του δημόσιου χρέους, περιλαμβάνει και άλλες ρυθμίσεις. Δεν είναι απλώς. Ετέθη αυτό το θέμα χθες, Νίκο. Ετέθη ως διατύπωση θέσεων. Ναι. Και η βασική θέση που έχει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή που είχε και προεκλογικά. Ναι. Μα από ό,τι ακούω στον ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο, υπάρχει ήδη μια συζήτηση γύρω από την αναγκαιότητα να υπάρξει απομείωση του ελληνικού δημόσιου χρέους. Ναι. Όπως επίσης ακούμε όλο και πιο δυνατά από ορισμένες πλευρές, ακόμα και κυβερνητικούς παράγοντες, π.χ. της Ιρλανδίας, ότι πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος. Τώρα, σε πρώτη φάση η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί τέθηκε τέτοιο θέμα χθες από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Αυτό έχει τεθεί έτσι κι αλλιώς. Άλλο, προεκλογικά έχει τεθεί σε ρητορικό επίπεδο. Όχι, όταν μιλάμε με τους εταίρους μας. Έχει τεθεί, επαναλαμβάνω. Στον ευρωπαϊκό δημόσιο χώρο έχει τεθεί. Θα το θέσει και ο κύριος Βαρουφάκης, από ό,τι ξέρω, σε αντίστοιχο. Έχει τεθεί αυτό. Και γι' αυτό και υπάρχει και μια αργώδης προσπάθεια εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Ο κύριος Βαρουφάκης θα κάνει έναν μεγάλο κύκλο σε όλη την Ευρώπη να συναντηθεί. Ήδη στην Ελλάδα έρχονται οι αξιωματούχοι. Με μία έννοια λοιπόν η διαπραγμάτευση έχει αρχίσει σε πολιτικό επίπεδο. Όχι με τους υπαλλήλους της Τρόικας, όχι με την Τρόικα. Έχει αρχίσει σε πολιτικό επίπεδο με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή. Ναι. Δεν ξέρω τι θα προκύψει στο τέλος, αλλά είναι μια μεγάλη σημασία αλλαγή. Έχει αυτή. Το περιεχόμενο, κύριε Φίλη. Όχι, δεν είναι το θέμα αν με ποιον με μιλάμε. Όχι, ο Σούλτς δεν είναι παράγοντα με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για τα θέματα μας. Δεν ήρθε για διαπραγματεύσεις, ήρθε για διαβούλευση. Αλλά αυτό είναι άλλο το άλλο. Θα έρθει σήμερα ο πρόεδρος του Eurogroup. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω, συζητούμε όχι με υπαλλήλους τύπου Τόμψεν, αλλά με τους κορυφαίους πολιτικούς εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών. Μάλιστα. Αυτό είναι μια μεγάλη αλλαγή στη συζήτηση, στο επίπεδο της συζήτησης. Να. Δεύτερον, θέτουμε στις συζητήσεις ζητήματα τα οποία αφορούν πρώτον το ελληνικό πρόβλημα, δεύτερον ενταγμένο στο γενικότερο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Θα πω δύο παραδείγματα. Να. Πράγματι, δεν μπορεί σήμερα να ζητήσει την αλλαγή του Συμφώνου Σταθερότητας, το οποίο είναι ένας κορσές λιτότητας που στενάζει όλη η Ευρώπη. Θα τεθεί αυτό όμως η συζήτηση, όχι μόνο από την Ελλάδα και από άλλες χώρες. Εκείνο που θέτουμε όμως σήμερα είναι αλλαγές που αφορούν τις διμερείς σχέσεις Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Π.χ. το σύμφωνο, το μεσοπρόθεσμο σύμφωνο. Στο οποίο τι υπάρχει εκεί. Εκεί υπάρχει η φοβερή αυτή διατύπωση που είναι θηλιά στο λαιμό της Ελλάδας για τα 4,5% πρωτογενή πλεονάσματα κάθε χρόνο. Αυτό θέλουμε να το καταργήσουμε. Διότι αυτό είναι βρόχος στο λαιμό της ελληνικής κοινωνίας. Δεύτερον, με βάση τη συμφωνία για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, θέτουμε ένα θέμα εξαίρεσης από τον υπολογισμό του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Μάλιστα. Αυτό είναι και τα δύο μέτρα. Να μην μετράει. Ακριβώς. Και τα δύο μέτρα αυτά είναι αναγκαία για να υπάρξει μια επανεκκίνηση αναπτυξιακή της οικονομίας. Αλλιώς, πάνω σε αλλιώς, αυτό που λέτε. Με 4,5% πλεονάσματα κάθε χρόνο δεν υπάρχει κανένα. Αλλά εδώ με αυτό που λέτε, θα δυνάξετε όλα στον αέρα, κύριε Φίλη. Δηλαδή με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε ήδη από όλους τους υπουργούς, ο ένας μετά τον άλλο άρχισε να ξυλώνουν τις προηγούμενες. Το 5 ευρώ στα νοσοκομεία που καταργούμε θα τυνάξει το. Μα... Το 5 ευρώ είναι μόνο. Μα τι άλλο. Προσλήψεις, χιλιάδες προσλήψεις. 751 ευρώ. Το 5 ευρώ, το 1 ευρώ. Όλα δεν είναι ένα. Να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Αν δεν ξέρουμε τα προβλήματα. Λοιπόν, πρώτον, το 751 ευρώ βασικός μισθός αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Δεν αφορά τα δημοσιονομικά. Δεύτερον, η 13η σύνταξη που λέμε ότι θα δοθεί στους χαμηλούς συνταξιούχους, 1.600.000 άνθρωποι είναι αυτοί, είναι αναγκαίο να δοθεί και μπορεί να δοθεί, είναι περίπου τα 300 εκατομμύρια. Στα πολύ χαμηλά. Στα χαμηλά.
Και όχι μόνο αυτό, και τα δύο μέτρα, και ο βασικός μισθός και η 13η σύνταξη, είναι μέτρα που θα τονώσουν τη ζήτηση, άρα τα φορολογικά έσοδα και την οικονομία. Τρίτον. Και είναι για το τέλος της χρονιάς. Τρίτον. Δεκέμβρη. Υπήρξαν ορισμένες εξαγγελίες, όπως αφορούν τις ιδιωτικοποιήσεις. Δεν είναι πράγματα καινούρια. Είναι μια συνέπεια προεκλογικών και μετεκλογικών θέσεων. Ξέρετε την κριτική που υπάρχει θέμα, θα το καταλάβω. Ναι. Γιατί βγαίνουν οι υπουργοί και μιλάνε αυτό. Πριν γίνουν προγραμματικές δηλώσεις. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μια λογική κριτική. Αλλά είμαστε και νέοι στο επάγγελμα. Να το πάρετε υπόψη σας. Εντάξει, έχουμε μια κεκτημένη ταχύτητα. Εμείς θέλουμε. Γιατί υπάρχει ένα μπαράζ, ξέρετε. Το λέω όλα την πρώτη μέρα θα τα κάνετε, ρε παιδιά. Όχι, κάνετε την πρώτη μέρα όλα. Είναι όμως αιχμές σοβαρές. Ας πούμε, άκουσα τον Υπουργό Παιδείας, τον Αριστείο τον Παλτά, που είπε θα καταργήσουμε την τάδε θεμάτων, όχι τώρα το 2000. Θα γίνει ο διάλογος. Ναι, προφανώς. Δεν θέλω να... Είπε με διάλογο. Αναστάτησε μες τη χρονιά. Θα γίνει όμως από όχι, μια να χρονιά. Να σας πω μια κριτική τώρα, που γίνεται... Μισό λεπτό, κύριε φίλε. Να σας πω μια κριτική που γίνεται σε σχέση με αυτό. Λέει, εντάξει, προφανώς, ας πούμε, είναι δικιά σας προγραμματική δέσμευση η ιστορία του να παραμείνει η ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο, να μην ιδιωτικοποιηθούν κτλ. Καμία αντίρρηση. Όμως, στο πρακτικό πεδίο, πέραν του ιδεολογικού και τη αντίληψη που έχει κανείς για το πώς δουλεύει η οικονομία και η χώρα, στο πρακτικό πεδίο, η κυβέρνηση προηγούμενη είχε προϋπολογίσει ποσό από τις ιδιωτικοποιήσεις στα έσοδά της. Άπαξ. Για μια χρονιά, Είχε όμως προϋπολογίσει ένα ποσό. Αυτό το ποσό δεν θα υπάρξει. Επομένως, κάπως πρέπει να αντικατασταθεί. Ήταν πλασματικός προϋπολογισμός σε όλα τα μεγέθη. Α, καλά, και στα φορολογικά έσοδα, το είδαμε. Και τι στέρηση πράξεων υπήρξε. Ναι, πέσαμε μέσα. Πέσαμε έξω εντελώς. Ναι. Και στα θέματα των αποκατοικοποιήσεων επί μία πενταετία την εποχή του μνημονίου, όλο έξω πέφτουν οι κυβερνήσεις. Κύριε Ντάζελ, τον ακούσατε χθες, κύριε φίλε. Τον άκουσα. Αν μιλούσε αλλιώς θα είχα ερωτήματα. Α, μάλιστα. Αν μιλούσε αλλιώς θα είχα ερωτήματα. Η ανησυχία στο ότι θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός δεν σας. Τις λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη και θα διατυπώσουμε το δικό μας σχέδιο. Για πάμε να κάνουμε και το τελευταίο θέμα. Μία από τις βασικές αλλαγές της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ότι θα αποδώσει στη Βουλή τον κεντρικό της ρόλο στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι δεν θα είναι τα πλατό των τηλεοράσεων εκεί που θα διατυπώνονται οι απόψεις, οι διαξυφισμοί και το σόου, αλλά θα γίνει σοβαρή πολιτική αντιπαράθεση και συγκλήσεις δυνατών και με την στη παρουσία Βουλή του Πρωθυπουργού. Και με τον Πρωθυπουργό και με τους υπουργούς και με τους βουλευτές, γιατί έχουμε την ευθύνη ότι λόγω της εκλογής του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη θέση υπάρχει μια. Και της εκπροσώπησης και άλλων κομμάτων νέων, υπάρχει μια ριζική ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, των βουλευτών. Άρα αυτό είναι σημαντικό θέμα να καταργήσουμε το καθεστώς εκτάκτων εξουσιών, τροπολογιών νυχτερινών, δωράκια στους φίλους κλπ. Που είχε δυστυχώς κατεδρήσει το μνημόνιο στη χώρα. Θέλω ένα σχολιασμό στο γεγονός ότι έδωσε πολύ μεγάλο βάρος και δίνει πολύ μεγάλο βάρος, όχι μόνο ο κύριος Σούλτς και από άλλους Ευρωπαίους παράγοντες, πολύ μεγάλο βάρος στη συμμετοχή στην κυβέρνηση των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Με μια κάθετη διαφωνία, δηλαδή ο κ. Σούλτς το εξέφρασε και με πολύ καθό τρόπο χτες σε όλες τις συνεντεύξεις και τα λοιπά, λέγοντας ότι ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια... την καταβολή που έχει πάει στην αριστερά, συνεργάζεται με ένα κόμμα το οποίο είναι ακροδεξιό, είναι αντισημιτικό, είναι ρατσιστικό, ομοφοβικό κτλ. Κοιτάξτε, και... ο κ. Σούλτς μίλησε ως εκπρόσωπος των Ευρωπαίων του Σοσιαλδημοκρατών, του οποίου στην ομάδα αυτών. Συμμετέχει και το ποτάμι. Δηλαδή, μίλησε με κομματική αλληλεγγύη προς το ποτάμι. Το είπα και. Ούτως ή άλλως. Θα ήταν καλύτερα να είναι το ποτάμι. Δεν είναι σωστό να υπάρχουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις στην πολιτική ζωή του τόπου και δεν συμμερίζομαι την άποψη αυτή μιας μηδενιστικής κριτικής για το ποτάμι. Για το ανέλ. Φίλοι, ήταν να συνεργαστείτε με τον κύριο Καμένο. Το όνειρό μας ήταν να υπάρχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση στη ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι θέμα ονείρων. Είναι θέμα διακυβέρνησης χώρας. Και βεβαίως δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι πολλές από τις θέσεις που έχουν διατυπωθεί παλαιότερα από τον κύριο Καμένο μου βρίσκουν ριζικά αντίθετο. Αλλά σήμερα μιλάμε. Σήμερα υπάρχει ανάγκη συνεννόησης όχι μόνο τον κύριο Καμένο και με άλλες πολιτικές δυνάμεις στη βάση μιας προγραμματικής δέσμευσης για το θέμα του προγράμματος. Και τελειώνω. Δεν είναι μόνο οι ξένοι, είναι και οι Έλληνες. Διότι μπορεί να υπάρχουν πολλές διαφωνίες με τον κύριο Σούλτς και πάει λέγοντας χθες, αλλά σε μία υπήρχε συμφωνία. Στην καταπολέμηση της μεγαλοφοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Αυτό να το δούμε. Και της διαφθοράς. Διότι το καθεστώς που υπήρχε μέχρι τώρα και το μνημονιακό και το δικοματικό. Εξέθρεψε και υπήρχαν αυτό που είπε και ο Τσίπρας χθες, μια ανάρμοστη σχέση. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Καραγκούνη, λένε με